Εδώ είμαστε με καλή παρέα, με καλεσμένο τον κύριο Θάνο Πλεύρη, πρώην Υπουργό. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Άρη Πορτοσάλτε, Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Έχουμε πολύ πράγμα στην επικαιρότητα, παιδιά. Πρώτο και καλύτερο, βέβαια, στο θέμα του κύριου Αυγεννάκη. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τον Υπουργό να μας πει μια κουβέντα για το ζήτημα αυτό που προέκυψε. Όχι χθες, είναι κάποιων ημερών, αλλά χθες έσχασε, τέλος πάντων, όπως λέμε εμείς, στην επικαιρότητα. Τι λέτε εσείς τώρα, σωστή ήταν η αντιμετώπιση, φαντάζομαι δεν έχετε αντίληψη με αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι ένα απαράδεκτο περιστατικό και άμεσα κινήθηκε και ο Πρωθυπουργός και το κόμμα. Και να σας πω κάτι, για να φύγουμε τώρα από τα τετριμένα τα οποία λέμε και τη συγγνώμη άκουσα και εδώ πέρα σε εσάς που είπε ο κύριος Αυγεννάκης και δεν είναι ευχάριστο γιατί ο Λευτέρης Αυγεννάκης είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζουμε. Αυτές οι συμπεριφορές περισσότερες φορές μπορεί να κάνουν πολύ μεγαλύτερο κακό ως προς το αξίωμα του βουλευτή. Από ότι πολλά άλλα πράγματα, γιατί οι πολίτες έχουν μια αίσθηση ότι εμείς λειτουργούμε με έναν τρόπο να συμπεριφερόμαστε ότι δεν μας αγγίζει κάτι ή ότι είμαστε υπεράνω και καταλαβαίνετε μια τέτοια συμπεριφορά αυτομάτως δεν δικαιολογείται για ποιο λόγο. Μεταξύ πολιτών μπορεί να συμβεί και κάτι. Ο βουλευτής πρέπει να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή είναι παράδειγμα. Άρα, ακόμα και αν θεωρείται για οποιονδήποτε λόγο ότι έχει αδικηθεί ή δεν έχει συμπεριφερθεί κάποιος σωστά, θα πρέπει να σκέφτεται ότι εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να δώσει ούτε υπόνοια ότι κάνει εκμετάλλευση της θέσης του για οποιονδήποτε λόγο. Άρα, ήταν μια λανθασμένη ενέργεια. Θεωρώ ότι κινήθηκε άμεσα και τάχιστα όχι μόνο το κόμμα, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής. Και τώρα από εκεί και πέρα. Τέτοιες συμπεριφορές γενικότερα μπορεί να οδηγούν σε μια απαξίωση που αισθάνονται οι πολίτες απέναντι σε εμάς. Και αυτό πρέπει λίγο να μας προβληματίζει. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να δώσει και την έδρα ή όχι? Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία και την προηγούμενη περίοδο, αν δείτε για διαφορετικούς λόγους, προέβη σε διαγραφές βουλευτών, είτε για τοποθετήσεις, είτε για συμπεριφορές πάλι. Και από εκεί και πέρα εναπόκειται στην. Στον αξιακό κώδικα του κάθε βουλευτή τι θα κάνει. Η απέτηση είναι από το κόμμα πώς θα λειτουργήσει. Άρη. Το μόνο που θα έλεγα συμπληρωματικά, δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά, η χειροδικία για οποιονδήποτε άνθρωπο δεν είναι έξω από κάθε λογική και κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά. Αλλά θα πρόσθεκε ένα τελευταίο, πολύ τελευταίο λόγο. Η αεροπορική σύνδεση Αθηνών Ηρακλείου Κρήτης είναι κάτι σαν τα κτέλ. Μην πω ότι είναι και πιο συχνή και από τα λεωφορεία. Έχασες τη μία πτήση, θα πάρεις την επόμενη. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δηλαδή δεν χάλασε ο κόσμος για να κάνεις έναν τόση μεγάλη, να επιφέρεις τόση μεγάλη βία. Και εκτός σε αυτό, τελείως. Μα για μία πτήση χάθηκε η πτήση. Και εν πάση περιπτώσει, όταν χάνει την πτήση, ο τελευταίος που φταίει είναι ο υπάλληλος. Πήγαινε πιο νωρίς να την προλάβεις. Μην πούμε τώρα. Είναι πάνω στον κανόνα, ρε. Όταν σου λένε. Μα ανακοίνωναν, λέει, το όνομά του τρεις φορές. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε καθυστερήσει. Από την ώρα που καθυστέρησε, αναλαμβάνει πρώτος την ευθύνη της καθυστέρησης άφηξή σου στο αεροδρόμιο. Έτσι. Ο υπάλληλος σου φταίει. Ναι, οπότε έχει τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή και σταματάει. Απλώς εδώ τώρα έχουμε μια συμπεριφορά η οποία είναι καταδικαστέα από όλους, δεν το συζητούμε. Απλώς μια κουβέντα μόνο, επειδή έχει ακουστεί και πιστεύω ότι είναι λίγο άδικο για τους αστυνομικούς εκεί πέρα. Εάν ήταν κάποιος άλλος, θα συνελάμβαναν και αυτά, να το πούμε ότι ο βουλευτής δεν συλλαμβάνεται παρά μόνο για αυτό φοροκακούργημα. Άρα εκ των πραγμάτων δεν υπήρξε κάποια προνομιακή αντιμετώπιση. Όχι, με συγχωρείτε. Όταν ο βουλευτής είναι υπότροπος σε ένα επεισόδιο. Και πηγαίνει η αστυνομία ή η ασφάλεια του αεροδρομίου, προκειμένου να παρέμβει στο περιστατικό. Και ο βουλευτής επικαλείται την ασυλία του. Άλλο αυτό. Και επιδεικνύει και την εξουσία του, απειλώντας ότι θα μεταθέσει τον αστυνομικό, τότε έχω την αίσθηση ότι αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό που λέτε είναι άλλο στο βαθμό που έχει γίνει. Δεν το γνωρίζω. Ναι, λέω εγώ όμως αυτό πάω περισσότερο γιατί άκουσα. Δεν λέω να το πάνε. Να αλλάξουμε το νόμο περί ευθύνης. Και όλα και την ασυλία κτλ. Μισό λεπτό. Η ασυλία έχει αλλάξει και οι βουλευτές πια πηγαίνουν στο 90% μόνο για αδικήματα. Που συνδέονται με τη βουλευτική ιδιότητα. Αυτό υπάρχει απευθείας από το Σύνταγμα στη λογική. Τώρα που βρίσκομαι εγώ εδώ πέρα, αν πω κάτι, να μην κινηθεί αυτόφορη διαδικασία απέναντι. Άλλο πράγμα να μην πείτε. Δεν μπορεί όμως, κύριε Βουλευτικό, δεν μπορεί να το ξεκαθαρίζει. Βάζει ένα αξίωμα το Σύνταγμα και λέει αν είναι πλημέλημα, άδεια βουλή. Όλα αυτά είναι για να μην θίγει το βουλευτή στην έκφραση τη. Ακριβώς. Αυτή είναι η λογική. Άλλο πράγμα η έκφραση τη απόψεως και άλλο η χειροδικία. Η χειροδικία είναι η χειροδικία. Υπάρχει και η άλλη μεριά του φεγγαριού. Ποια είναι αυτή? Ίσως είναι σοβαρότερη
της αντιμετωπίσεως του κυρίου Αυγενάκη απέναντι στους ανθρώπους του αεροδρομίου. Δεν το κρίνω καθόλου. Δεν μπαίνει καθόλου στον αξιακό μου κώδικα. Έχουμε πει και για άλλες περιπτώσεις. Χέρι που σηκώνεται ακροτηριάζεται. Για όλες τις περιπτώσεις. Και το τονίσαμε και για τις πρόσφατες περιπτώσεις που έχουμε. Αλλά υπάρχει και η άλλη σκοτεινή μεριά του φεγγαριού. Ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές κοινοβουλευτικών ανδρών και γυναικών παραγόντων φοβούμε μήπως οδηγεί στον άκρατο λαϊκισμό που δηλώνει όλοι οι ίδιοι είστε, άρα μαύρο στην πολιτική. Άρα ακροδεξιούς λαϊκισμούς, άρα πολύ επικίνδυνα πράγματα, διότι όταν εμφανίζεται καθυστερημένος ένας βουλευτής, υπουργός, και με το έτσι θέλω, θέλει να μπει στο αεροπλάνο, αυτό κρύβει μία αντίληψη στο κεφάλι του ότι θα πάω ό,τι ώρα θέλω, θα κάνω ό,τι γουστάρω και θα τους αντιμετωπίσω όλους επειδή γουστάρω. Το γουστάρω λοιπόν είναι διαγραφή. Το αν ξαναπατήσει στη Βουλή είναι θέμα του κόμματος. Φοβούμαι ότι αυτή η αντίληψη οδηγεί σε μια καταβαράθρωση μιας πολιτικής της αντιλήψεως, ισοπαίδωση της αντιλήψεως όλοι οι ίδιοι είστε, άρα όποιοι και να είστε προτιμώ τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι? Οι ακροδεξιοί, οι λαϊκισμοί, από πουδήποτε και να προέρχονται οι λαϊκισμοί. Στέλνει αυτό ένα μήνυμα λες επομένως αυτό. Αυτό φοβούμε. Μάλιστα. Τι λέτε τότε, αυτό να σου πω, εγώ γενικώς πιστεύω ότι πολλές φορές οι συμπεριφορές μπορεί να είναι πολύ χειρότερες από πράξεις πολιτικής. Λέμε αν πλήττει τώρα την κυβέρνηση αυτό το προσωπικό και τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Γιατί έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή, να το πούμε αυτό, ποια είναι αυτή η στιγμή, είχαμε εκλογές. Οι πολίτες έστειλαν ένα μήνυμα. Και για τα φαινόμενα λαζονίας και για όλα. Η κυβέρνηση κατηγορήθηκε για λαζονία. Ναι. Όλοι μιλούσαν πριν για τα λαζονία του 41%. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω αν ήταν υπερβολή της αντιπολίτευσης ή είχε και βάση, αλλά εδώ σου λέω νάτι. Κύριε Οικονομού, θα σας απαντήσω με μια ειλικρινή προφανώς είναι. Θυμάστε τι λέγαμε παλιότερα ως αντίληψη. Το προσωπικό είναι και πολιτικό και το αντίστροφο. Και το πολιτικό είναι προσωπικό. Εγώ θα σας πω κάτι για να απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Προφανώς αυτό το περιστατικό είναι συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Αλλά οφείλω να πω ότι όταν κάνει μια τεράστια προσπάθεια ο Πρωθυπουργός και ο ίδιος και μετά το αποτέλεσμα των εκλογών βγήκε και είπε ότι κάποιοι βλέπουν από το 41% από τα ψηλά να γιωθούμε, ο Πρωθυπουργός θα έχει πει αυτά. Τέτοιες συμπεριφορές δεν βοηθούν. Γιατί ενώ είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, εγώ δεν μπορώ να πω ότι στο μυαλό του πολίτη δεν μπαίνει εικόνα ότι έτσι λειτουργούν όλοι λόγω του ότι αισθάνονται ότι δεν τους αγγίζει κανένα. Αλλά ξέρετε όμως. Αλλά ξέρετε όμως τι ακούστηκε τις τελευταίες μέρες. Ότι από το 41% έπεσε στα 28% λόγω του πολιτικού γάμου. Εδώ έχουμε μια άλλη αντίληψη. Φοβούμαι ότι δεν είναι ο πολιτικός γάμος από το 41%. Με συγχωρείτε, όταν υπουργός της κυβερνήσεως από το έδρανο του Υπουργείου με τον τίτλο από πίσω Υπουργείου Υγείας έστελνε 3 μέτρα βάθος στο λάκκο του δημοσιογράφου. Κουνήθηκε κάτι στην αγνή και αμόλυ του αριστερά. Τα φύλλα του δέντρου. Κάνεις λάθος. Τεράστια αντίδραση ήταν και εσωτερικά της κυβερνήσεως και τα πάντα. Τον διέγραψε ο φίλος του που ψαρεύανε πολλά. Κακός λέω εγώ. Τώρα το λέμε. Όχι, και τότε το λέγαμε. Αλλά μεγάλες αντιδράσεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Κάθε φορά θα κάνουμε εξισώσεις του παρελθόντος. Αυτό πας να κάνεις. Πας να κάνεις. Α, για να θυμηθούμε πριν από το χρόνια. Τι έκανε ο Πολάκης. Τι είναι αυτό τώρα. Όπως από την πρώτη ώρα χθες το πρωί είπαμε για τον Αυγενάκη. Επαναλαμβάνω, από την πρώτη ώρα. Από την πρώτη ώρα. Λέω. Ναι. Επειδή το ανοίξαμε το θέμα. Αν λοιπόν, αν το ανοίγουμε. Σωστά το ανοίξαμε. Σωστά το ανοίξαμε. Λέω λοιπόν ότι. Επαναλαμβάνω. Ήταν λεκτική βία. Δεν κρίναμε τη Φωτίου χτες. Υπάρχει άλλος ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει πολλαπλώς λεκτική βία. Και δεν έγινε τίποτα. Και δεν έχει ανοίξει η ρουδούνη. Μισό λεπτό. Λέγεται Παύλος Πολάκης. Το λέει τώρα ο Βαγγέλης και για τη Φωτίου δεν έπρεπε να υπάρχει αποδοκιμασία από το κόμμα της. Δηλαδή επιτρέπεται το αίσθητο διάλο. Δεν είναι τίποτα. Αν επιτραπεί το αίσθητο διάλο, θα πάμε και στο μην. Δεν το καταδικάσαμε. Όχι, βέβαια. Έχει την αγνία αριστερά. 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 Έχει
σε όλες ήρθε η ασυλία. Εκτός από μένα. Έχει αλλάξει, αλλά προσέξτε. Εδώ όμως, κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό. Για να δούμε την αλήθεια των πραγμάτων. Διότι ο κύριος Αβγενάκης από χθες και σε εμάς εδώ. Συγγνώμη. Λέει, εγώ ζήτησα συγγνώμη. Τον ρωτήσαμε στην απευθεία σύνδεση. Στον υπάλληλο ζητήσατε συγγνώμη την ίδια στιγμή του περιστατικού. Μόλις τελείωσε το περιστατικό. Και είπε, του ζητάω τώρα. Το τώρα, το χθες δηλαδή, ήταν 5 μέρες μετά. Εδώ κύριε βλέπουμε τώρα, κοιτάξτε την ημερομηνία, είναι 28 του μηνός. Το βλέπουμε κάτω δεξιά. 28 του μηνός Ιουνίου, έτσι. Το περιστατικό λοιπόν έγινε αρκετές μέρες πριν. Ναι, άκουσα. Το ξέραμε το περιστατικό από την επομένη. 5 μέρες μετά ζήτησε. Γράφτηκε και σε εφημερίδα, έγινε και πρωτοσέλιδο. Προσπαθούσαμε να ψάξουμε να βρούμε τι έγινε. Γιατί ένα τέτοιο περιστατικό θέλει τσεκάρισμα. Θέλει διπλό τσεκάρισμα. Δεν είμαστε. Κάνουμε κάτι ό,τι να είναι και όπως να είναι. Λαϊκά δικαστήρια. Το τσεκάραμε δούμε. Λοιπόν το θέμα. Εχθές αποκαλύφθηκε το θέμα και είπα και πριν και θα το πω και τώρα. Προχθές ήταν εδώ η κυρία Μπακογιάννη. Τη ρωτήσαμε στο διάλειμμα για το περιστατικό. Βεβαίως. Και λέει, θυμόσαστε που σας είχα πει ότι κάποιοι πρέπει να ξεκαβαλήσουν. Τέτοια, αυτά εννοούσα. Το επιβεβαίωσα κάτι σήμερα. Αλλά εδώ δεν μπορούσαμε να το αποκαλύψουμε μέχρι να το τσεκάρουμε όπως έγινε. Η κυρία της πολιτικής. Να πω κάτι. Επειδή άκουσα. Ακριβώς, επειδή άκουσα για την περίπτωση του κύριου Πολάκη. Εγώ δεν θα μπω ποτέ σε συμψηφισμό. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι ένα από τα πράγματα που μας έκρινε ο κόσμος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανεχόταν τέτοιες συμπεριφορές. Γιατί έφτασε ο Τσίπρας, να θυμηθούμε, ο πρώην Πρωθυπουργός, να τον διαγράψει. Μην το λέτε. Τον αυτό. Έφτασε. Μην το λέτε αυτό. Όχι, το λέω. Μην το λέτε αυτό. Το λέω. Αντιθέτως, μην το λέτε η Νέα Δημοκρατία. Διότι υπάρχουν καταγγελίες και για τον συγκεκριμένο υπουργό. Αυτό με συγχωρείτε πολύ. Υπάρχουν καταγγελίες και για τον συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν τέλειωσα μια φράση. Λέω. Αλήθεια πιστεύετε ότι δεν ήταν το 19. Ήταν αυτή η αιτία. Δεν είπα αυτό. Απλώς η μεσαία τάξη. Δεν το είπα αυτό. Όμως είπα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέχτηκε συνολικά τέτοιες συμπεριφορές. Μάλιστα. Δεν διεγράφει κανένα άτομο. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη θητεία έχει 4 περιπτώσεις ατόμων που είτε για πολιτική διαφωνία είτε για συμπεριφορά και διεγράφησαν και δεν κατέβηκαν σαν τις φωτέρια. Ο κύριος Κουρμπλής διεγράφηκε και επέστρεψε. Τι? Και επέστρεψε. Γιατί ο κύριος Αβγενάκης τα κάνει. Αφού δεν είναι στην έδρα είπα, τέσσερις... Όχι, μη μου λέτε κύριε Πλεύρη. Μη μου λέτε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Σας λέω, 4 περιπτώσεις στην προηγούμενη θητεία που διεγράφησαν και δεν πήγαν. Τι είναι αυτό τώρα, αξιακό κώδικα βάζουμε στην αξιακό είναι, γιατί όταν ο κύριος Κουρουμπλής μας είπε δολοφόνου, διεγράφει και πέστρεψε. Γιατί ο κύριος Αβγενάκης έχει παραδώσει την έδρα του. Όταν ο κύριος Πολάκης πήγε στην Επιτροπή Διοντολογίας, πήγε στην Επιτροπή. Απαξιώνεται ο κύριος Πάτσης μπήκε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Μπήκε, όχι. Για έχει δίκιο σε αυτό που ο κύριος Πνευματικός του ζητήθηκε. Αντιλαμβάνεστε την επαγωγή αυτού που κάνουμε. Ο κύριος Μπογδάνος που ήταν για λόγους πολιτικής. Δεν είχε ότι έκανε κάτι. Μπήκε στο ψηφοδέλτιο. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα, έκανε εικονικές διαγραφές και επιστροφή στην κοινωνική. Η λογική συνεπαγωγή αυτό που κάνετε τώρα σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό γιατί μας κατηγορείτε. Εγώ βλέπω ότι εμείς οι αγνοί δεξιά απέναντι στη δήθεν καθαρή αριστερά είμαστε καλύτεροι. Όχι. Η συνεπαγωγή είναι ότι όλοι οι ίδιοι. Όχι, αυτό λάθος, κάνετε, λάθος, κύριε Πλεύρη. Δεν αυτό είναι. Αυτό κάνετε, είναι κύριε Πλεύρη. Πόσο κάθε και δεν πρέπει αρχηγός, να το κάνετε. Πόσο κάθε αρχηγός αξιολογεί τις συμπεριφορές. Ναι. Στον μεν ΣΥΡΙΖΑ η αξιολόγηση ήταν εικονική. Ο Πολάκης πήγε διοντολογία να διαγραφεί. Δεν διεγράφει ποτέ. Ο Κουρουμπλής διεγράφει και επέστρεψε. Αντιθέτως, δεν σας λέω θεωρητικά. Όλες οι περιπτώσεις της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησαν σε διαγραφή σήμαινε ότι ήταν πραγματική εδώ διαγραφή. Εδώ ο Υπουργός έχει δίκιο, πρέπει να το πούμε. Έλα, ρε μου. Εγώ απλώς θέλω να προσθέσω ότι κανείς από όλους αυτούς που αναφέρθηκαν τώρα δεν είπε ποτέ τη λέξη συγγνώμη. Τουλάχιστον πρώτα συγγνώμη. Δηλαδή, τον Πολάκη δεν τον άκουσα. Έχεις, αλλά δεν τον αθώνει τον κύριο Αβγενάκη. Δεν είπα να τον αθώσω, παιδί μου. Δεν είπα άλλο λέω ότι από τους έχοντες το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, δεν άκουσα ποτέ τη λέξη να απευθύνονται, δεν κοιτάνε τους πολίτες μπροστά και να ακούω τη λέξη συγγνώμη. Απλώς ακούω όλη αυτή την ιστορία περί της ότι θίγεται το πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Πες πρώτα μια συγγνώμη και να δούμε μετά και τα λέξη. Δεν είπα αυτό, δεν λέω ότι η συγγνώμη θα τον καταγιάσει. Προφανώς ορθότατα τον πέταξαν και καλά του κάνανε. Άλλο είναι το θέμα μου, λέω. Προηγουμένως όμως.
για τους προλαλήσαντες και τους έχοντας συμπεριφερθεί με έναν ανίκιο τρόπο μπροστά στην κοινή γνώμη, δεν είδα ποτέ, δεν άκουσα ποτέ μία αριστερή συγγνώμη. Αυτό λέω. Αυτό πρέπει να είναι μια πολύ οριζόντια, απλά το λέω. Πρέπει να την είναι μια αριστερή οριζόντια, συγγνώμη περιμένω ακόμη. Και ο Άρης σωστά το λέει. Πρέπει να είναι μια οριζόντια αντιμετώπιση αυτό, παιδιά. Γιατί το λέμε. Δεν είναι συμψηφισμός να το λέμε αυτό. Σε καμία πρέπει περίπτωση. Να είναι οριζόντια αντιμετώπιση σε όλα τα φαινόμενα. Ακριβώς. Παντού. Και σε όλα τα κόμματα. Και αυτό που είπε ο κ. Παυλόπουλος έχει μια βάση. Υπάρχει κακιά δεξιά και η καλή αριστερά. Όχι, εγώ το βάλα σε επίπεδο. Δεν το βάλα σε επίπεδο δεξιά-αριστερή. Αυτό κάνατε. Συμπεριφορά του Μητσοτάκη. Αυτό κάνατε. Όχι. Αυτό το κάνατε. Έβαλα σε επίπεδο βάλατε αρχηγού. Η καλή δεξιά. Όχι. Και η ανήθικη αριστερά. Όχι. Αυτό κάνατε. Αυτό που... Και η συνεπαγωγή αυτό είναι ότι είστε που... όλοι μισό λεπτό. Όχι. Αυτό κάνατε, αυτό που έβαλα... αυτό που έβαλα και με συγχωρείτε. Δεν θα μου αλλάξει τα λόγια είναι. Όχι. Πώς λειτουργήσε ο Μητσοτάκης και πώς λειτουργήσε. Και κάτι που είπατε κύριε Παυλόπουλε. Προφανώς και συγγνώμη. Άλλο λέει ο Άρης. Έχει μια σημασία. Δηλαδή. Αν η συγγνώμη γίνεται στο περιστατικό πάνω, έχει ο προφανώς έχει διαφορετική αξία. Αναγνωρίζεις το λάθος σου. Έτσι. Βέβαια. Γιατί προφανώς, αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί το περιστατικό, δεν ξέρεις θα γινόταν. Δεν θα είχε ιδρώσει κανείς. Και κυρίως ο κύριος Αυγενάκης. Ένα αυτό. Μια εβδομάδα σέρνονταν το περιστατικό. Εδώ πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα. Ο κύριος Αυγενάκης αποκαλύφθηκε. Στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το λέω γιατί έχει κάνει την ίδια επισήμαση ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Υπήρξαν καταγγελίες από βουλευτές, εσείς ξέρετε περισσότερα γιατί ήσασταν μέσα στη συνεδρίαση, ότι υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα αλαζονίας, χυδαιότητας εξαιτίας της εξουσίας κτλ. Από διοικητές οργανισμών. Από τοποθετημένους και διορισμένους που δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Μήπως να τελειώνετε με όλα αυτά. Και ο Πρωθυπουργός είπε ότι αξιολογούνται όλες αυτές τις συμπεριφορές. Εκτός από την πολιτική, αξιολογείται και η συμπεριφορά. Έλα, ρε, και μάλιστα ότι στην πολιτική μπορεί να υπάρχει μια συγχώρεση, στη συμπεριφορά δεν μπορεί να υπάρχει καμία συγχώρεση. Επειδή προκάλεσα την έκρηξη προηγουμένως, να πω το εξής ότι όταν εγώ το λέω για λόγους καθαρά ηρωνίας και σε καμία περίπτωση συμψηφισμού της αγνής και αμολύντου δεξιάς, ηρωνεύομαι, σε σχέση με την αγνή και αμόλυντο αριστερά. Απλώς αυτό το ηθικό πλεονέκτημα επαναχρησιμοποιήθηκε για μας, υποτίθεται τους ηλίθιους, από τους αγνούς και αμόλυντους που φέρονται στη μοναδική αλήθεια αριστερούς, που μας κουνούσαν τον δάκτυο και λέγανε είμαστε αγνοί και αμόλυντοι και έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα. Υπενθυμίζω έναν άλλον ο οποίος μετήρθε αυτού του πλεονεκτήματος, Γιάννης με έναν νι στο επώνυμο Βαρουφάκης, περνώντας το πλοίο με την Αίγινα. Θυμόσαστε τι έκανε στο λιμενικό. Βεβαίως. Τα λέω όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν σειρά γεγονότων. Συγγνώμη από αυτόν τον άρχοντα ο οποίος δεν υπήρξε, έπαιξε τυχοδιοκτικά εναντίον της Ελλάδος, της πατρίδας, ως υπουργός οικονομικών, δεν άκουσα ποτέ. Ελάτε κύριε Πλεύρη, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Πάντως να συμφωνήσουμε. Μου το υπενθυμίζει, ευχαριστήσω τον φίλο ακροατή που μου υπενθυμίζει την περίπτωση του Γιάννη με έναν ανθρώπου. Και σε κάθε κόμμα μπορεί να υπάρχουν κακές συμπεριφορές από ανθρώπους. Εδώ ρωτήσαμε αν αυτό πλήττει πλέον και την κυβέρνηση σε σχέση με την αλαζονία, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα πλήγμα αυτό. Εντάξει, είναι αυτό που σας είπα, ότι όταν προσπαθείς να πείσεις ότι κάτι δεν συμβαίνει, τέτοιες συμπεριφορές δεν βοηθούν. Τέτοια ώρα μιλάγαμε με τον Πρωθυπουργό, τον οποίο συναντήσαμε σε μια εφηνδιαστική επίσκεψη που έκανε στο Ρέντι. Και τον βγάλαμε, είχε την καλοσύνη να μας απαντήσει και σε 2-3 ερωτήματα. Και λέω την ώρα που ο Πρωθυπουργός πάει στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Είναι συμπεριφορές αυτές. Αντί σήμερα εδώ πέρα εγώ να ήμουνα και να σας πω τι προσπαθούμε να κάνουμε στο κομμάτι του ΕΣΥ που επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός και τι βελτιώσεις θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να βελτιωθεί. Τι έχουμε κάνει. Για τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Μπαίνουμε σε μια λογική. Άρα αυτό που μόνο το όπως αντιλαμβάνεστε δεν βοηθάει την ίδια την κυβέρνηση. Ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει κάνει. Γιατί πολλές φορές λέμε πώς λειτουργούν τα όργανα του κάθε κόμματος. Ναι. Από την πρώτη στιγμή κάνει μια κριτική σε αποτέλεσμα που νικήσαμε, αλλά δεν ήταν το αποθεμητό. Γίνεται μια κοινοβουλευτική ομάδα που μιλάνε ελεύθερα 37 βουλευτές και θέτουν προβληματισμούς. Έρχονται δύο πρωθυπουργοί με πλήρη ελευθερία, κάνουν κριτική, δημιουργώντας και μια κουβέντα. Και έχουμε απ' την άλλη τον Κυριάκο Μητσοτάκη που προσπαθεί να στρέψει το βλέμμα όλων μας, ημών, των βουλευτών και των υπουργών, στα πραγματικά προβλήματα. Προφανώς το να χρειάζεται 2 και 3 μέρες να απολογούμαστε για τέτοια περιστατικά δεν βοηθάει τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε ένα ταλέντο στην Νέα Δημοκρατία, να το πω λαϊκά, να βγάζετε. Όχι, λέω στο ερώτημα που λέει ότι τελικά αντί να μιλάμε για αυτά που θέλει ο Πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να το συνδέσω και με κάτι άλλο.
Λέω ότι έχετε ένα ταλέντο να βγάζετε τα μάτια σας στη Νέα Δημοκρατία. Το είπε και ο Άρης προχθές ή προχθές που το λέγαμε. Που να δεις την άλλη μεριά τι ταλέντο. Την ώρα που γίνεται ο χαμός στην αντιπολίτευση και στην αξιωματική και στην υπόλοιπη. Και η Νέα Δημοκρατία βάλετε και αυτή. Είχαμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να την κάνουν με τα κεφτεδάκια, με τα κρεμμυδάκια τη Νέα Δημοκρατία. Έρχεται και αυτό πλάστορα. Αυτό το ταλέντο πρέπει να σας αναγνωρίσουμε, το έχετε. Εντάξει, πάντως, σε αυτοκαταστροφής. Πάντως έχουμε και το ταλέντο του πρωθυπουργού, ο οποίος έχει δείξει ότι βρίσκεται στον πραγματικό κόσμο και τέτοιες συμπεριφορές τις κόβει σε όλα τα επίπεδα και παράλληλα γυρνά εκεί που μας κρίνουν οι πολίτες, που οι πολίτες αύριο το πρωί μας κρίνουν στο να βελτιώνουμε τις συνθήκες της καθημερινότητάς τους και όχι να έχουμε δεν σας φταίει ο πολιτικός γάμος, κύριε Πρόεδρε. Δεν σας προβληματίζω. Ο πολιτικός ισότητας στο γάμο που λέτε υπήρξε. Μην υποτιμάτε, υπήρξε και ένα κομμάτι παραδοσιακής βάσιμας που επλήγει. Είναι κάτι που το αναγνωρίσαμε συνολικά. Η πρόοδος πάντοτε έχει και βήματα προς τα πίσω. Καθόλου δεν το είχε. Εγώ σας λέω όμως τώρα την αποτίμηση. Δεν χρειαζόταν να το γλυκίσουμε και ακόμα και σε αυτό μισό λεπτό. Και ακόμα και σε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια εντυμότητα στον κόσμο που εγώ είμαι από τους ανθρώπους που ξέρετε δεν το ψήφισα. Αλλά συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε ότι από τη στιγμή που αξιακά έκρινε ότι έπρεπε να έρθει ήρθε πριν τις ευρωεκλογές. Ακριβώς για να μην πει κανείς ότι κοροϊδέψαμε τον κόσμο. Και, το και αναλάβαμε τις όποιες ευθύνες στον πολιτικό αποτέλεσμα. Αλλά είναι πολύ πιο έντιμο να λέει ο Πρωθυπουργός ότι εγώ παρόλο που ξέρω ότι μου έκανε μια εκλογική ζημιά, αξιακά το θεωρώ σωστό και το φέρνω και αναλαμβάνω το βάρος, παρά κοροϊδεύω τον κόσμο και πηγαίνω μετά τις εκλογές. Δεν κρατήθηκε το μέτρο. Είναι άλλο πράγμα το τι πιστεύει ο Πρωθυπουργός σε επίπεδο αξιών και αρχών και άλλο πράγμα το πώς έγινε η διαχείριση. Εντάξει, αυτό προφανώς όλο αυτό. Και άλλο πράγμα το εγώ πιστεύω διαφωνώ και το ψηφίζω. Αξιακά, η διαχείριση θεωρώ ότι ήταν λάθος. Το πανηγυρίζω και γλεντάω. Λες και η Ελλάδα συμφωνείς με τον κύριο Σαμαρά. Όχι, όχι. Λέω για τον λεωφορείο. Λέω. Τα πανηγύρια στήχησαν ίσως εξίσου με το νομικό σχέδιο. Φτάνει πια, φτάνει. Λες και είναι και κανένας γάμος, ρε παιδί μου. Να γινόταν να πάμε να χορέψουμε όλοι για τη χαρά των παιδιών. Παναγία μου, με τον γάμο. Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε. Το ερώτημα όχι, όχι. Τώρα μια που το έχετε ανοίξει, συγγνώμη. Εγώ αν κατάλαβα καλά, ο πρώην πρωθυπουργός λέει ότι δεν τελείωσε το θέμα γάμου. Εγώ κατάλαβα ότι θέλει να, να φέρετε νόμο να τον καταψηφίσετε τον νόμο. Όπως και την πρέπει να γίνει. Όπως και αν παρουσιάζετε και κουβέντα για γάμο, να την κάνουμε έτσι. Να καταργηθεί ο γάμος, να καταργηθεί η συμφωνία των πολιτών. Ακούστε, είναι διαφορετικά πράγματα. Το ένα πράγμα που συμβαίνει με τον πολιτικό γάμο είναι απόφαση την οποία πήρε ο Πρωθυπουργός, ψηφίστηκε και αναλόγως και οι βουλευτές τοποθετήθηκαν. Κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Η συνθήκη των Πρεσπών πάλι είναι μια συνθήκη που ισχύει. Ο Ερντογάν θέλει να αλλάξει τη συνθήκη της Λοζάνης και ξέρει ότι δεν μπορεί να τα αλλάξει. Οι συνθήκες, ακόμα και η ίδια η συνθήκη των Πρεσπών, έχει συγκεκριμένα στάδια διαμαρτυρίας όταν δεν τηρείται. Μάλιστα. Αυτό το κάνει η ελληνική πλευρά. Δεν έχει διαδικασία καταγγελίας. Δεν έχει διαδικασία καταγγελίας. Δεν έχουμε χρόνο για διαμαρτύρησε, πηγαίνεις και πρέπει να του επιβάλλεις να τηρήσει αυτά που όλοι τους καλύτερες υπουργούς στους τελικών για να κλείσουμε, Βαγγέλη, στην Παστονά. Η οποία... Μια που φτιάχτηκε, τώρα καθώς έρχονται τα καινούργια λεωφορεία, τα ηλεκτρικά, έχουν έρθει ήδη, Συμπαίνουν σιγά σιγά στην κυκλοφορία. 250 κυκλοφορούν. Μπαίνουν σιγά σιγά στην κυκλοφορία. Θα έρθουν 900. 900. Χρειαζόμαστε κάτι ακόμα, Χρειαζόμαστε λεωφοριόδρομο να κινούνται. Δηλαδή, όχι, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε κάτι λωρίδες κυκλοφορίες, στις οποίες στις μισές είναι σταθμένα αυτοκίνητα. Λοιπόν, βάζουμε πρώτα απ' όλα. Ναι, καλά. Λοιπόν, βάζουμε κάμερες είτε στο δρόμο. Αν μας φοβίζουν οι κάμερες, όχι, δεν φοβίζουν, δηλαδή μόνο την κυβέρνηση. Μα γράφουν οι κάμερες, παιδί μου. Όχι. Δεν βλέπω καμία κάμερα, εγώ να γράφει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα στην λεωφοριόδρομος, δεν μπαίνω, φυσικά και δεν μπαίνω. Γιατί δεν εμποδίζω, όχι γιατί φοβάμαι την κάμερα, γιατί δεν πρέπει να εμποδίσω το λεωφορείο. Συνειδητά, λοιπόν, άρα, ξαναφτιάχνουμε τις λεωφοριόδρομους να είναι καθαροί, να φαίνονται. Και αν φοβόμαστε τις κάμερες απ' έξω, βάζουμε κάμερες μέσα στο λεωφορείο να γράφει το ένα λεωφορείο την πίσω πλευρά του άλλου. Οι κάμερες πρέπει να μπουν παντού. Ναι.
Λοιπόν, ξεκάθαρα. Και έτσι ως και με κάμερα είδαμε το περιστατικό που λέτε. Μπράβο. Να και μια καθαρή άποψη. Τι λοιπόν, εδώ, κύριε, κάμερες παντού, έτσι. Σε κάθε σημείο που μπορεί να υπάρχει κίνδυνος παραβατικότητας. Με συγχωρείτε. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σωστό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να είναι στο Δήμο Αθηναίων είναι οπουδήποτε υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ότι κινδυνεύει κάποιος να υπάρχει κάμερα. Ορίστε. Γιατί με συγχωρείτε, εγώ η κόρη μου που είναι 14 ετών και θα βγει, και θα βγει έξω με τις φίλες της, ναι, προτιμώ να υπάρχουν κάμερες παντού και να είμαι ήσυχος αν γίνει κάτι ότι θα τον πιάσει. Και ένα τελευταίο θα το πω. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Χθες στην εφημερίδα των συντακτών φιλοξενούνταν άρθρο του αρχιτρομοκράτη εγκληματία δολοφόνου Κουφοντίνα. Σωστά. Κάποια στιγμή να τα λέμε ευθέως. Εάν κάποιοι θέλουν να συναγελάζονται με τον τρομοκράτη και να το χαϊδεύουν, δεν είναι κανένας πολιτικός άντρας. Είναι ένα κάθαρμα που σκότωσε κόσμο και βρίσκεται στη φυλακή. Πολύ σωστά. Και να ντρέπονται οι δημοσιογράφοι που βάλαν το άρθρο, γιατί οικογένειες των θυμάτων βλέπουν τον δολοφόνο να τον φιλοξενεί η εφημερίδα των συντακτών. Έτσι έχει δίκιο ο κύριος Πλεύρης. Κλείνουμε εδώ. Καλημέρα κύριε Πλεύρη. Καλημέρα. Βαγγέλης μένει κοντά μας γιατί έχουμε τα του ΣΥΡΙΖΑ μετά και εκεί έχουν ανοίξει πολλοί λογαριασμοί.